Σύντομα. Σοφία Μόσου. Τραγουδίστρια, συνθέτης, στιχουργός, καθηγήτρια μουσικής, ραδιοφωνική παραγωγός και μεγάλη χιουμορίστα. Η Σοφία Βόσου είναι ένα πολύπλευρο ταλέντο. Μια καθαρόημη φωνή που μπορεί να κινείται με άνεση σε όλα τα είδη τραγουδιού, χωρίς να χάνει τίποτα από την καλλιτεχνική της ταυτότητα. Έχει συνεργαστεί με όλους τους κορυφαίους καλλιτέχνες. Οι μελωδίες της με έχουν ταξιδέψει πολλές φορές. Δεν έχει τύχει όμως ποτέ να κάνουμε παρέα. Την πρώτη μέρα που τη συνάντησα στο γραφείο χρειάστηκαν μόλις λίγα λεπτά για να καταλάβω γιατί η Σοφία γίνεται αμέσως το φιλαράκι σου. Όπως έχω γράψει και στο T-Live, no Βόσου, no party. Η Σοφία είναι η ψυχή της παρέας. Ο άνθρωπος με τη θετική ενέργεια, το αστήρευτο χιούμορ και την ατάκα που θα μας φτιάξει το κέφι ακόμη και στις μαύρες μας. Αυτό σαρκάζεται διαρκώς και μας πειράζει επίσης διαρκώς. Τη κολλήσαμε το παρατσούκλι τα ανορέξια, καθώς έχει αιμονή με το μαύρισμα, το οποίο διατηρεί έντονο μέχρι σήμερα, ακολουθώντας πιστά τα βήματα της Ντονατέλα Βερσάτσο. Το μότο της, να είσαι πάντα εαυτός σου σε ό,τι κάνεις, είναι αυθόρμητη. Γι' αυτό δεν θέλει καν να γνωρίσει τα θέματα που πρόκειται να συζητήσουμε στην εκπομπή. Οι ιστορίες της έχουν πάντα τόσο γέλιο και αυτό που τις κάνει ξεχαρτιστικές είναι ο τρόπος που τις περιγράφει χρησιμοποιώντας σχεδόν όλα τα σημεία του σώματός της. Πολύ σύντομα θα διαπιστώσετε μόνοι σας τι εννοώ. Να βρω ένα φιλαράκι, να μου πει πώς μ' αγαπάεις. Σε παρακαλώ πάρα πολύ. Μα δεν μπορώ, χρυσό μου παιδί, να βγω σήμερα. Ξεκινάει η εκπομπή, τρελός είσαι. Μη με κολλάζεις, μωράκι μου. Ποια φιγούρα έκανε η Βόσου καλύτερα στο τρέιλερ. Θυμάσαι, Σάνα. Ποια, τα κουλούρια, εγώ θυμάμαι. Κουλούρια. Όχι, τα κουλούρια. Τι έκανε, τι γιαγιά. Και στο τρέιλερ, παιδί μου. Α, ήταν για το κουλούρι. Θυμήθηκε από το τρέιλερ αυτή η κίνηση. Πίσω μέρος, τα μπροστά δεν γίνεται, μόνο η πλάτη. Μα πρόσεξε, το είναι ένα πράγμα.